άλλα είναι τα νέα για τον αστυνομικό Γιώργο Γεωργίου, καθώς σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τους ιατρούς στο Ισραήλ. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πρεσβείας της Κύπρου στο Ισραήλ, δεν έχει ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο. Ο αστυνομικός βρίσκεται στο νοσοκομείο Τελ' Ασομέρ Σίπα του Τελαβίβ. Βρίσκεται ακόμα εντός μονάδας εντατικής θεραπείας. Παρακολουθείται στενά βεβαίως από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Δεδομένου όμως ότι είμαστε στο τρίτο 24ωρο, οι γιατροί χρειάζονται περαιτέρω χρόνο για εξέταση της πλήρους κατάστασης του ασθενή. Από την πρώτη στιγμή δίπλα του η σύζυγός του και ο πατέρας του. Και βεβαίως η πρεσβεία είναι στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή. Είμαστε μαζί τους και στο νοσοκομείο και παρακολουθούμε και εμείς την εξέλιξη του τραυματίου. Η μεταφορά του Γεωργίου στο Ισραήλ σχολιάστηκε και από τον ίδιο τον Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την τριμερή σύνοδο της Λευκωσίας. Ένας αστυνομικός στην Κύπρο τραυματίστηκε σοβαρά, νομίζω τον πυροβόλησαν και χρειάστηκε επίγουσα φροντίδα. Μεταφέρθηκε στο Ισραήλ και τώρα προσπαθούν γιατί να του σώσουν τη ζωή. Και βεβαίως η σκέψη μας βρίσκεται συνεχώς μαζί με τον συνάδελφο, ο οποίος πέρασε και συνεχίζει να περνά δύσκολα. Στο μεταξύ, μέσω ανακοίνωσής του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το Υπουργείο βρίσκεται δια της πρεσβείας της Κύπρου στο Ισραήλ σε συνέχεια επικοινωνία τόσο με την οικογένεια όσο και με τους θεράποντες γιατρούς του τραυματία για παροχή οποιασδήποτε δυνατής αρρωγής.